να αποκρούσουν την επίθεση που δέχονται στα δικαιώματά τους από κυβέρνηση και εργοδοσία. Με αφορμή την πανδημία, καλούν τους εργαζόμενους, τα ταξικά σωματεία και το ΠΑΜΕ, που διοργανώνουν συλλαλητήρια στις 13 Οκτώβρη σε δεκάδες πόλεις της χώρας. Αιτήματα αιχμής είναι τα μέτρα υπεράσπισης της ζωής, της υγείας, του εισοδήματος, λαού και εργαζομένων, της μόρφωσης της νεολαίας. Για να έχουμε δικαιώματα, πρέπει συλλογικά και όλοι μαζί να αποφασίσουμε. Θέλουμε να έχουμε σύμβαση, πρέπει να το παλέψουμε. Θέλουμε να έχουμε 8ωρο, πρέπει να το παλέψουμε. Και 13 του μήνα θα στείλουμε ένα συνολικό αίτημα ότι εμείς είμαστε εργαζόμενοι που θέλουμε να έχουμε δικαιώματα. Μια καλή ευκαιρία είναι να διατραγούσουν τα δικαιώματα, τις απαιτήσεις μας και τα δικά μας θέλω. 13 λοιπόν του μηνός έχουμε την ευκαιρία αυτή. Θα πρέπει να γίνει να βουλιάξουμε την Αθήνα. Εκατοντάδες κρούσματα κορονοϊού καταγράφονται σε πολλούς χώρους δουλειάς λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας, με ευθύνη της εργοδοσίας. Αυτό που κατά κύριο λόγο γίνεται είναι η αποσιώπηση. Και μετά από πίεση, δηλαδή και δικιά μας και των ίδιων των εργαζομένων, γίνονται κάποια τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν και σε άλλους εργαζόμενους υπάρχουν κρούσματα. Βέβαια, η ένταση της δουλειάς, ο συγκροτισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που και στο αεροδρόμιο είναι και ο χώρος τέτοιος, θέλω να πω, ανεξέλεγκτα με την είσοδο των τουριστών κτλ. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος, πολύ μεγάλη ανησυχία και φυσικά δεν παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. Οι εταιρείες και στο αεροδρόμιο καλλιεργούν την ατομική ευθύνη. Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο έχετε ένας πελάτης, ο οποίος έχει κολλήσει κορονοϊό. Πηγαίνει μια καμαριέρα, τον εξυπηρετεί, η καμαριέρα κολλάει ένα σερβιτόρο, ο σερβιτόρος κολλάει ένα τεχνικό. Φεύγοντας εμείς από το ξενοδοχείο, μπαίνουμε σε λεωφορεία, αυτά που όλοι το ξέρουμε, σαν σαρδέλες ή σαν μετρό. Κολλάμε άλλους 2-3 και μετά μας φταίνε δήθεν οι πλατείες και δήθεν το τι γίνεται έξω από τους χώρους δουλειάς. Πρόσφατο παράδειγμα, το εργοστάσιο στην Μπέλα, όπου πάνω από 100 εργαζόμενοι προσβλήθηκαν αφού η εργοδοσία δεν εφάρμοζε μέτρα προστασίας. Η παρέμβαση του συνδικάτου ήταν αποτελεσματική. Ήδη από τις 15 Σεπτέμβρη, με δελτίο τύπου που είχε βγάλει η Ομοσπονδία, καταγγέλαμε την επιχείρηση ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν τηρούσε κανένα μέτρο προστασίας για τους εργαζόμενους, δηλαδή συνοστισμό σε λεωφορεία. Οι εργαζόμενοι δεν φορούσαν μάσκες, ούτε υπήρχαν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, τα οποία δεν τηρούσε η εργοδοσία. Παρόλα αυτά δεν ίδρωσε κανένας το αυτή. Καλούμε την κυβέρνηση λοιπόν να υποχρεώσει όλους τους εργοδότες να εφαρμόσουν σε όλους τους χώρους δουλειάς τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Καλούμε την κυβέρνηση να μεριμνήσει έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόμενοι καταρχήν, να υποβάλλονται σε δωρεάν μαζικά τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού. Το ίδιο φυσικά αφορά και μια σειρά άλλους χώρους όπως είναι τα σχολεία. Να γίνουν τεστ με ευθύνη της επιχείρησης και έξοδα της επιχείρησης και να μπουν μέσα οι εργαζόμενοι αφού έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα όπως προβλέπει ο ΕΔΙ. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Σε ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, αεροδρόμιο, εργοστάσια τροφίμων, οι εργαζόμενοι με ευθύνη της εργοδοσίας είναι χωρίς μέτρα προστασίας. Η αποσιώπηση είναι αυτό που κατά κύριο λόγο γίνεται. Και φυσικά τα μέτρα, μερικά μέτρα, δηλαδή προληπτική καραντίνα σε κάποιους εργαζόμενους, χωρίς να υπάρχει μέρημνα όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν τεστ. Στους χώρους τους δεν γίνεται, δεν λαμβάνουν τα μέτρα που θα έπρεπε να λαμβάνονται. Αυτά τα λιγοστά, θα λέγαμε, μέτρα ατομικής προστασίας που λαμβάνονται έχουν καταφέρει να τα εφαρμόσουν μετά από πολύ μεγάλες πιέσεις. Βγήκαν ήδη οι ίδιοι εργαζόμενοι μπροστά, νιώθοντας αυτό το φόβο και την ανασφάλεια για την υγεία τους, ζητήσανε. Συμπαρασταθήκαμε και οι επιτροπές αγώνα σε κάθε λυσίδα και ο Σύλλογος των Πολυπαραγωγών με τη δράση που κάναμε και μέσα και έξω από τα καταστήματα. Σε όποια επιχείρηση οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν το συνδικάτο, παρενέβη άμεσα μαζί με το ΣΕΠΕ και λήφθηκαν μέτρα προστασίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να εμπιστευτούν τα συνδικάτα τους, να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να ενημερώνουν για κάθε ζήτημα που αφορά συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ειδικότερα αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας. Όπου εφαρμόζονται αυτά, πολλές φορές είναι ανεπαρκή και πλήρως προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες της εργοδοσίας. Οι εργοδότες ξεκινήσαν ως εξής. Όταν άνοιξαν τα ξενοδοχεία, ζητάγανε στο ζήτημα της ατομικής ευθύνης του κάθε εργαζόμενου
επειδή κάποιοι συνάδελφοι είχαν πάει στα χωριά τους ή είχαν πάει σε κάποιο νησί από όπου κατάγονταν, να κάνουν συμβουλευτικά να κάνουν ένα τεστ, το οποίο τους ζητάγανε να το πληρώσουν οι ίδιοι, ή δάλλως να έρθουν στην Αθήνα, να καθίσουν 2 εβδομάδες καραντίνα στο σπίτι τους σαν ατομική ευθύνη και μετά να προσέλθουν στη δουλειά. Και δυστυχώς η ατομική μας ευθύνη δεν μπορεί με τίποτα να κρύψει τη συλλογική ευθύνη που έχουν οι επιχειρήσεις. Να δοθούν ατομικά μέτρα προστασίας, όπως εννοούμε τα ατομικά μέτρα προστασίας στον καθένα, και όχι να είναι κοινόχρηστα. Δηλαδή το γάντι και το μπουφάν για να μπει στην κατάψυξη να εξυπηρετήσει σε ένα χώρο, δεν μπορεί να μοιράζεται 1, 2 και 3 υπάλληλοι. Στους περισσότερους μεγάλους χώρους δουλειάς υπάρχει συνωστισμός στις αλλαγές βαρδιών μέσα στις ίδιες τις βάρδιες, στις μετακινήσεις προσωπικού με πούλμαν των επιχειρήσεων και φυσικά στις μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες. Στην αλλαγή της βάρδιας σε ένα λεωφορείο 50 ατόμων υπήρχαν υπεράριθμοι ως και όρθιοι, συνωστισμό δηλαδή εργαζομένων, και κατά τη διάρκεια της εισόδου δεν έγινε καμία θερμομέτρηση στο προσωπικό. Μέσα μαζικής μεταφοράς, για να ρωτήσουμε έναν συνάδελφο ο οποίος πρέπει να πιάσει δουλειά 7 η ώρα και 6 η ώρα το πρωί σε ένα σούπερ μάρκετ, πολύ πριν ανοίξει η πόρτα για τον πελάτη, τι τραβάει και πόσες ώρες είναι στον δρόμο για να μπορέσει να φτάσει εκεί, και το ίδιο βέβαια σχολώντας. Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι λυπή για εργαζόμενους και επιβάτες. Οι επιβάτες, παρόλο που είναι συνεπείς και φοράνε τις μάσκες τους και τα γάντια τους, είναι αναγκασμένοι πολλές φορές να είναι με 100% πληρώτα 150 επιβάτες σε ένα όχημα. Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι παίρνει μέτρα προστασίας, στην ουσία κοροϊδεύει τον κόσμο. Τα λεωφορεία παραμένουν τα ίδια. Απλά αυτές τις μέρες έφερε 10 αστικά χτίρια από την επαρχία, τα οποία λείπουν από τα μέρη που τα πήραν, για να δείξει ότι κάτι κάνει. Δεν έχει κατοχυρωθεί σε όλους τους χώρους η περιοδική διενέργεια προληπτικών τεστ, αλλά και εκεί που εντοπίζονται κρούσματα, δεν γίνονται τεστ σε όλους τους εργαζόμενους παρά μόνο επιλεκτικά. Δεν μπορεί να έρχονται πελάτες έτσι. Δεν μπορεί οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έχουν κρούσμα, να κάνουν μόνο αυτή το τεστ, αλλά σύνολο, το σύνολο των εργαζομένων οι οποίοι δουλεύουν σε εκείνο το χώρο. Αυτή τη στιγμή με υποστελεχωμένες ΣΕΠΕ είναι σχεδόν αδύνατον ένας μεγάλος όγκος επιχειρήσεων, και αν τον εστιάσουμε μόνο σε αυτούς τους δύο νομούς που αναφέραμε, η Μαθίας και Πέλλας, είναι πάνω από 120 επιχειρήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να στελεχωθεί το ΣΕΠΕ με προσωπικό, να βγουν κλιμάκια και να ελέγχουν τις επιχειρήσεις αν τηρούν τα μέτρα που προβλέπονται. Οι εργοδότες αξιοποιούν την πανδημία για να εφαρμόσουν αντεργατικά μέτρα σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν τα κέρδη τους και να μετακυλήσουν το κόστος εξ ολοκλήρου στους εργαζόμενους. Μια αφορμή για να εφαρμοστούν όλες τις πράξεις μεθοδικού περιεχομένου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είναι αντεργατικές. Μιλάμε δηλαδή για τις απλήρωτες υπερορίες. Πολλές εταιρείες και στα επισητιστικά καταστήματα μέσα στο χώρο προχώρησαν σε κλείσιμο των καταστημάτων. Η Νιούρεστ προχωράει στη λήξη των συμβάσεων των συμβασιούχων εργαζόμενων παράνομα κιόλας, χωρίς να δίνεται η παράταση που προτείνεται, που υπάρχει τέλος πάντων στο νόμο που έχει ψηφιστεί πρόσφατα. Και αντίστοιχα αξιοποιώντας το μέτρο των αναστολών, κατά κύριο λόγο, με μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας. Όποιοι συνάδελφοι μπουν σε καραντίνα για μια εβδομάδα ή 14 μέρες, όταν θα γυρίσουν στη δουλειά, τις μισές μέρες από αυτές που λείψανε, θα δουλέψουν μία ώρα υπερορία την ημέρα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Κατάργηση στην πραγματικότητα του 8ωρου, κατάργηση αυτό που εμείς λέμε ότι ο κορονοϊός υπάρχει, είναι δεδομένο. Εμείς παίρνουμε τα μέτρα και τις μάσκες μας και τα αντισηπτικά μας, αλλά από πού κολλάμε και αν φταίμε εμείς να το πληρώνουμε στο τέλος με υπεροριακή εργασία η οποία δεν θα πληρώνεται. Θα μεταγραφούν όλες οι συμβάσεις ή μη απασχόληση σε θέση πλήρους απασχόλησης 8ωρο και πενθήμερο. Απλήρωτες υπερορίες, αναστολές συμβάσεων, εντατικοποίηση της δουλειάς είναι μερικά από τα μέτρα που εφαρμόζονται με πρόσχημα την πανδημία, χτυπώντας τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Έγινε προσπάθεια από τις φαρμακαποθήκες να σπάσουν το ωράριο του κλάδου, το πενθήμερο 8ωρο από Δευτέρα Παρασκευή. Και αυτό βέβαια συνοδεύτηκε και από αποφάσεις δήμων, και μάλιστα μεγάλων δήμων, όπως είναι ο Δήμος της Αθήνας, που μέσα στην πανδημία, και ενώ υπήρχε ακόμα η καραντίνα, πάρθηκε απόφαση να δουλεύουν οι φαρμακαποθήκες από Δευτέρα έως Σάββατο. Παραβιάζουν το ωράριο εργασίας, δηλαδή διευρύνουν το ωράριο εργασίας. Έχουμε υπερορίες
και νόμιμες υπερορίες, νομίμως συγκεκριμένες, αλλά χιλιάδες ώρες υπεροριών. Αναστολές συμβάσεως είχαμε και στον κλάδο και βέβαια είχαμε και φαινόμενα απολύσεων όταν τελείωσαν και τα μέτρα αναστολών και όλα αυτά τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, που πάρθηκαν για να διευκολύνουν την εργοδοσία όλο αυτό το διάστημα. Ξεχάσαμε πίσω τι σημαίνει ωράριο, ξεχάσαμε τι σημαίνει ρεπό, ξεχάσαμε τι ώρα πιάνω δουλειά και τι ώρα φεύγω. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, είναι οι προσλήψεις που βρήκανε ευκαιρία να κάνουν, δηλαδή ενός μήνα, δύο μήνα, τριών μηνών συμβάσεις, διαλείπουσες εργασίες, τριήμερες, εξαήμερες χωρίς ρεπό. Η κυβέρνηση, αντί να περιορίσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβάλλουν περιορική απασχόληση, τους λύνει τα χέρια ακόμα περισσότερο. Αντί η κυβέρνηση να θεσπίσει ειδική άδεια με πλήρη κάλυψη του εργατικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία, έρχεται και τιμωρεί τους εργαζόμενους, φορτώνοντάς τους με απλήρωτες υπερορίες και εξοδοτικά ωράρια. Σας καλούμε να αποσύρετε τώρα το άρθρο 10 από τις λοιπές διατάξεις. Με άλλη διάταξη, η κυβέρνηση τι κάνει? Κάνει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση απελευθέρωσης των υπερορίων. Η κυβέρνηση έρχεται να θεσμοθετήσει τις αξιώσεις του κεφαλαίου με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει για τα εργασιακά, δίνοντας μόνιμο χαρακτήρα στα δίθεν έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν την περίοδο της πανδημίας. Στο επίκεντρο της νέας επίθεσης, ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, οι υπερορίες, η συνδικαλιστική δράση. Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις που θα ακυρώνουν το 8ωρο πενθήμερο ως βάση υπολογισμού του εργασιακού χρόνου. Οι εργοδότες ταυτόχρονα απαιτούσαν από την κυβέρνηση τέτοιου είδους μέτρα να νομοθετηθούν, ούτως ώστε να τα επιβάλλουν μέσα στις συλλογικές συμβάσεις. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι στην κλαδική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχείων, με την βοήθεια της πλειοψηφίας της Διοίκησης Ομοσπονδίας, είχε ενταχθεί το 7ήμερο, είχε ενταχθεί το θέμα της ποσόστοσης, της πληρότητας, ανάλογα με την εργασία. Απαντάει ακριβώς αυτή την απέτηση της εργοδοσίας, που βλέπουμε και στον κλάδο του φαρμάκου, αλλά και γενικότερα, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι όποτε το αφεντικό έχει ανάγκη, πολλές ώρες, και μετά αυτό να διευθετείται, να μην πληρώνεται και να συμψηφίζεται είτε με άδειες είτε με αναστολή από την εργασία. Έρχονται λοιπόν αυτά τα μέτρα και επιβεβαιώνουν ότι ούτε η πανδημία ούτε η προηγούμενη κατάσταση ήταν ο λόγος όπου εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, δηλαδή ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων είναι η βασική αιτία και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε στους συναδέλφους μας και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, ότι δεν ταυτίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων ούτε σε περίοδο κρίσης, ούτε σε περίοδο δουλειάς, μεγάλης ανάπτυξης, ας πούμε, μέσα στους χώρους δουλειάς. Ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής πίεσης που ασκήθηκε από δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα. Τα ταξικά σωματεία καλούν σε αγώνα και διεκδίκηση. Καμία επανάπαυση, καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που τζογάρουν την υγεία του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Να μην μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς εισόδημα και φυσικά με απέτηση για μέτρα προστασίας της υγείας μας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερες ώρες εργασίας, με μικρότερο ωράριο, με μεγαλύτερα διαλύματα, με υποδομές στις αφετηρίες. Έχουμε αφετηρίες λεωφορείων που δεν υπάρχει ούτε πόσιμο νερό σήμερα. Και καλούμε τους εργαζομένους σε συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνουν τα ταξικά σωματεία, συνδικάτα στις 13 του μήνα, σε 6,5 ώρα που είμαστε στο Σύνταγμα, για να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το ζήτημα της υγείας μας δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν το χαρίζουμε σε κανέναν. Δεν έχουμε δικαίωμα να δώσουμε στη νέα γενιά έναν εργασιακό μεσαίωνα. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο η υγεία των εργαζόμενων να τζογάρεται για τα κέρδη της εργοδοσίας. Θεωρούμε ότι οι λαϊκές ελευθερίες και το δικαίωμα οργάνωσης των εργαζομένων έχουν κατακτηθεί με αίμα και δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Γι' αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου την Πέμπτη 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, στα συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Είναι ανάγκη να συντονιστούμε, να γίνουμε ακόμα περισσότεροι και άλλα σωματεία και άλλοι συνδικαλιστές που σήμερα προβληματίζονται, βλέπουν αυτή την κατάσταση, είναι τίμιοι οι άνθρωποι αγωνιστές,
δεν έχουν άλλο τόπο να σταθούν, άλλο από κούμπι, να το πούμε έτσι, πέρα από τον συντονισμό του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων, όπου προετοιμάζουν αυτό το συλλαλητήριο 13 Οκτώβρη, στις 6.30 ώρα στο Σύνταγμα λοιπόν είναι το ραντεβού των συνδικάτων. Πρέπει να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, αυτές που έχουν σήμερα τον 21ο αιώνα, να βάλουν μπροστά τις δυνατότητές τους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν να ζήσουν καλύτερα συνολικά και να παλέψουν απέναντι και σε αυτή τη νέα λέλαπα που έρχεται, την νομοθετική, αλλά και συνολικά απέναντι σε ένα σύστημα που καθημερινά με τον ένα με τον άλλο τρόπο τους τσακίζει. Και αυτό είναι και το μήνυμα που τα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ, θέλουμε να δώσουμε μπροστά και στις 13 Οκτώβρη με τα συλλαλητήρια που οργανώνουμε σε όλη την Ελλάδα.